Συμμετείχα σήμερα στη Σύνοδο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις των πόλεμων της Ουκρανίας. Μου δόθηκε η ευκαιρία να επαναλάβω την αλληλεγγύη της Κύπρου προς την Ουκρανία και τον λαό της και την ίδια ώρα να ενημερώσω τους ομολόγους μου για την συνδρομή της Κύπρου και ιδιαίτερα για την εκπαίδευση των Ουκρανών εμπειρογνωμών στα θέματα ναρκαλίευσης και αποναρκοθέτησης. Στη Σύνοδο επίσης συζητήθηκαν τα θέματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και ιδιαίτερα το θέμα που αφορά την υλοποίηση του προγράμματος κοινών προμηθειών αμυντικού υλικού στο οποίο συμμετέχει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Στο τελευταίο μέρος, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, είχα την ευκαιρία με την τοποθέτησή μου να αναδείξω το θέμα ότι θα πρέπει η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ να πραγματοποιείται με όρους ισοτιμίας προς όλα τα κράτη-μέλη. Και ιδιαίτερα αναδείξαμε το θέμα της επίσπευσης της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα θαλάσσιων, για θέματα ασφάλειας στη θάλασσα, σε μία προσπάθεια να αναδείξουμε την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσαρμόσει την πολιτική της έτσι ώστε να προστατεύονται τα κράτη-μέλη της από τυχόν παραβιάσεις ή προσπάθειας υπονόμευσης και αμφισβήτησης των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων. Μια προσπάθεια να